Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλημέρα για όσους σηκώθηκαν τώρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. 5η 4 Ιουλίου. Στον απόϊχο του φιλικού του Δικεφάλου. Χθες με την Αλκμαρ ήταν για τον ΠΑΟΚ με ένα 0. Με ένα γκολ που θα μπορούσε κάλλιστα να μην μετρήσει αυτόν τον Ολλανδόν. Θεωρώ και εγώ ότι υπήρξε φάουλ εις βάρος του Κάτσε. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Θα αναφερθούμε στην εικόνα του Δικεφάλου, θα αναφερθούμε και σε πρόσωπα. Είναι ακόμα νωρίς βέβαια, αλλά σίγουρα κάποια πρόημα, πολύ πρόημα για την ακρίβεια συμπεράσματα μπορούν να βγουν. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο και με την Ελένη συνέχεια για να έχουμε και τη δική τους άποψη για το φιλικό με την Αλκμαρ. Εν αναμονή του δευτέρου φιλικού του Δικεφάλου το ερχόμενο Σάββατο. Υπάρχει το θέμα με την ΕΡΤ, θα αναφερθούμε και σε αυτό και στην ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΕΡΤ. Φοβερό και αυτό. Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι το κυρίως συνδικαλιστικό όργανο της ΕΡΤ, υπάρχει η ΠΟΣΠΕΡΤ, αλλά προέκυψε και αυτό στη ζωή μας. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Και γιατί ενοχλούνται ορισμένοι που ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να υπογράψει με την ΕΡΤ. Υπάρχει βέβαια και η θέση της Νόβα που έρχεται να προσθεθεί στην όλη επικαιρότητα. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί πως η πρόταση της ΕΡΤ είχε κατατεθεί στις 18 Ιουνίου. Πέρασε το διάστημα που είχε δικαίωμα η Νόβα να κάνει ισόπωση προσφορά στον ΠΑΟΚ και να διατηρήσει τον Δικέφαλο στην πλατφόρμα της. Η Νόβα θεωρεί ότι έχει ακόμα περιθώριο μέχρι τις 9 Ιουλίου να ισοφαρίσει την πρόταση της ΕΡΤ. Μιλάμε για 7,5 εκατομμύρια το χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό θα είναι το ποσό που θα καρποθεί ο ΠΑΟΚ από την κρατική τηλεόραση, εφόσον η όλη υπόθεση προχωρήσει, που μάλλον θα προχωρήσει. Εξ αρχής ήταν μεγάλο το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων για να το ισοφαρίσει η Νόβα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Γενικότερα έχουμε την ώρα που μιλάμε και την κλήρωση του Champions League στο μπάσκετ. Θα μου πείτε ποιον ενδιαφέρει. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει καλά τι ομάδα θα έχει, πότε θα γίνει η ομάδα, γιατί τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είτε αν θέλουμε να αναφερθούμε στο έμψυχο δυναμικό, είτε θέλουμε να αναφερθούμε στο διοικητικό υπόβαθρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, χωρίς τον Μπάνε Πρέλβιτς πλέον ακέφαλη η ομάδα. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι χειροπιαστό για την επόμενη μέρα, ούτε για μια πιθανή εμπλοκή του Ιβάν Σαββίδη, ούτε υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος νέος επενδυτής μετά την αποχώρηση του κυρίου Καραμάνου. Θα αναφερθούμε φυσικά στην κλήρωση, θα αναφέρουμε τους αντίπαλους του ΠΑΟΚ στην διοργάνωση της FIBA. Τη στιγμή που μιλάμε, η κλήρωση βρίσκεται στη φάση των προκριματικών. Σε λίγο θα μπει στην κληρωτίδα και ο Δικέφαλος. Με τον Ίγκασον πλέον η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Έφτασε χτες στην Ολλανδία το απόγευμα ο Ισλανδός Στόπερ. Δίνει το παρόν στη σημερινή πρωινή προπόνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24. Υπάρχουν και σήμερα και βίντεο και φωτογραφίες και αναλύσεις και παραλυπόμενα από το χθεσινό φιλικό. Με κεντρικό πρόσωπο να παραμένει φυσικά ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος πολύ σωστά δήλωσε χθες ότι δεν μου αρέσει να χάνω ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Υπάρχουν και δηλώσεις του Ράσβαν Λουτσέσκου εχθές το βράδυ. Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε για τη νέα σελίδα στην καριέρα του. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, περιορίστηκε να πει ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένος όταν επέλεξα να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά πολύ στεναχωρημένος. Προσωπικά δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτό που λέει ο Λουτσέσκου, αλλά σίγουρα το timing που επέλεξε ο ίδιος να ανοίξει την πόρτα της εξόδου νομίζω ήταν λάθος 100%.
Δεν έχω κάτι άλλο να προσάψω στον Ρουμάνο προπονητή για τη διετία και κάτι λιγότερο από διετία που έμεινε στον πάγκο του ΠΑΟΚ και οδήγησε την ομάδα σε απίστευτα ρεκόρ και φυσικά σε τίτλους που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι δύο κύπελα, δύο πρωταθλήματα. Αλλά όλοι θυμόμαστε τι έγινε την προπέρσινη αγωνιστική περίοδο. Γενικότερα όλα νομίζω πάνε καλά στα τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία, αλλά καταλαβαίνει ο καθένας ότι το έργο του Φερέιρα δεν είναι εύκολο από τη στιγμή που υπάρχει και η πίεση του χρόνου για να είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμος στις αρχές Αυγούστου στην πρώτη μάχη για το Champions League. Δεν είναι καλό για μια ομάδα ένα μήνα πριν την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση, όχι στο Intertoto ούτε στο Europa League, μιλάμε για το Champions League, να βρίσκει τον προπονητή σε διαδικασία να ψάχνει ισορροπίες, να αξιολογεί το ρόστερ, να ψάχνει συστήματα, γενικότερα να είναι ο ΠΑΟΚ σε φάση ψαξίματος. Θα ήταν τα πράγματα καλύτερα σε αυτό το σημείο εάν είχε παραμείνει ο Ράς Μαλουτσέσκου. Δεν έγινε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερη δυνατή επιλογή, αλλά πρέπει να περάσει και αυτό το διάστημα μέχρι να αρχίσει ο ΠΑΟΚ να ρολάρει και να αρχίζει να αποδίδει αυτά που μπορεί. Και με τον Λουτσέσκου βέβαια δεν θα ήταν εκθέσει η εικόνα του ΠΑΟΚ νομίζω πάρα πολύ καλύτερη, αλλά σίγουρα θα υπήρχαν περισσότεροι αυτοματισμοί και περισσότεροι συνεχείοι ενδεχομένως και δεν θα είχαμε δύο τόσο πειραματικές ενδεκάδες. Θα αναφερθούμε συνέχεια, θα έχουμε και τον Σταύρο και την Ελένη που ήταν χθες στο γήπεδο, είναι την πρώτη μέρα της προετοιμασίας στην Ολλανδία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ 24 και του Λίμπερο. Νομίζω θα μας τα πούν καλύτερα. Τι γίνεται ρε σε αγάπη? Καλά τα λες φίλε. Γίνεται ως χαμός. Κάθε μέρα που πάει και αρχίζει να μπεις. Στέργιο, εγώ φταίω που με βάζουν συνέχεια? Βλέπεις πως με βάζουν? Φταίω? Τι να κάνω? Έφτιαξε το Facebook και το Instagram. Πω φίλε, μεγάλη αγωνία χθες. Τον Βάρτα σκεφτόμουν. Όπως είπε. Να θες να στείλεις φωτογραφίες και να μην μπορείς. Όπως υπάρχουν και άλλα μέσα, Στέργιο, αλλά όπως είπε πολύ σωστά ο ΠΑΟΚ, εδώ είμαστε με Viber πλέον. Το είδες αυτό, το Viber? Όχι. Δεν το είδες? Όχι. Λοιπόν, μπείτε όλοι στο Twitter του ΠΑΟΚ. Ωραία, υπάρχει μια κοινότητα που έχει δημιουργηθεί στο Viber και μπαίνετε όλοι μέσα και έχετε ζωντανό υλικό. Δηλαδή, πριν από λίγο ανέβασε η ΠΑΕ στο Viber μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, από την ομάδα που πήγαινε στο προπονητικό κέντρο με τα ποδήλατα. Χθες το βράδυ ανέβηκε ένα μήνυμα από τον Πασχαλάκη. Εντάξει. Προσαρμόζεται το ΠΑΟΚ. Προσαρμόζεται το ΠΑΟΚ. Δεν έχει μείνει κάτι που να μην έχει ο ΠΑΟΚ. Καλό είναι αυτό. Έχει Snapchat. Ναι. Έχει το πρώτο, νομίζω, το πρώτο που έκανε. Τι άλλο υπάρχει? Δεν έχει κάτι άλλο. Το Telegram δεν έχει κάνει. Δεν ξέρω αν γίνεται εκεί κάτι. Κάποια συνομιλία κάτι. Θα υπάρχει Telegram, αλλά πια πιο εσωτερική χρήση. Το έχουμε δει αυτό, εντάξει, ναι. Οκ. Okay. Αλλά γενικότερα, χθες υπήρξε μια αναστάτωση στο Στέργιο. Πολλοί δεν καταλάβαιναν τι γινότανε. Ναι, πάρα πολύ. Δεν καταλάβαιναν ότι κάποια πράγματα δεν γίνονταν χθες. Άλλοι ανέβαζαν φωτογραφίες αβέρτα στο Facebook, αλλά έβγαζε ένα άσπρο πράγμα. Και στο Instagram, εσύ. Έπρεπε όλοι να ανεβάσουν εκεί την ώρα. Το καλό ήταν ότι στο Facebook έγραφε από πάνω με πολύ μικρά γράμματα. Ναι. Χαμηλό στο κινητό, αγάπη. Εσύ το έχεις δει αυτό. Λοιπόν, αν παρατηρήσεις, έγραφε. Η φωτογραφία ίσως να περιέχει λουλούδια. Το παρατήρησες? Ναι. Η φωτογραφία ίσως να περιέχει τοπίο και πρόσωπα. Έγραφε το Facebook. Από κάτω κανονικά like, σχόλια σε φωτογραφίες λευκές. Δεν υπάρχει σωτηρία, να ξέρετε. Γενικότερα σε αυτή τη χώρα. Και στο Instagram γινόταν ένας χαμός. Ανέβασαν όλοι οι αβέρτα και μετά απορούσαν γιατί δεν λειτουργεί το Instagram. Ωραία. Δεν υπήρχε πολύ κατανόηση. Νομίζω ότι η μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας σοκαρίστηκε χθες πιο πολύ παρά οποιαδήποτε άλλη μέρα. Ναι, πέρασαν δεν είναι, δύσκολα. Πέρασαν δύσκολα ορισμένοι. Πέρασαν δύσκολα. Να μην λειτουργεί το Facebook και το Instagram. Αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ βρήκα, αγάπη, επιτέλους. Έλα ρε Στέργιο. Το βρήκα, εντάξει, έπεσε πάνω μου μια καταπληκτική σελίδα στο Instagram. Δεν θα σας πω το όνομά της για να μην πέσει το όλοι πάνω με τα μούτρα και τη ρίξετε. Λοιπόν, η οποία θα σας πω αμέσως τώρα, είχε όλο το story για την περίπτωση του Frank Ribery. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Έλα. Περίμενε ρε. Λοιπόν,
Έγκυρη αθλητική ενημέρωση. Όλες οι νέες μεταγραφές μόνο εδώ. Λοιπόν, προχθές έγραψε. Μια ανάσα από ΠΑΟ Κορυμπερί. Ο Γάλλος Άσος που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχει κάνει προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει προφορική συμφωνία, τα ελληνικά λίγο. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία μετράει. Και αν δεν σκάσει κάποια προσφορά από τόπο ομάδα μέσα στις επόμενες δύο μέρες, θα έρθει στον ΠΑΟΚ με τεράστιο συμβόλαιο. Μείνετε συντονισμένοι. Ναι. Μετά λείπεις μου εδώ ότι φίλος μου και καλός μου φίλος πάτησε like. Ήταν μέσα στους 110 που πάτησε like. Αλήθεια. Όχι απλά φίλος του Facebook που τον ξέρω. Δεν τον πήρα, όχι. Θα τον βρήσω. Πάρ' τον τηλέφωνο. Να τον ρωτήσεις γιατί. Μήπως είναι κατά λάθος. Όχι, δεν είναι κατά λάθος. Είδε Ριμπερί, είδε πάω, ούτε διάβασε, πάτησε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, περάσανε δύο μέρες. Ναι. Και πριν από 21 ώρες, η ίδια σελίδα ανεβάζει. Τέλος ο Ριμπερί για ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παρότι το πάλεψε, δεν θα καταφέρει να κάνει αυτή τη μεγάλη μεταγραφή. Οι λόγοι είναι δύο. Α, γράφει το 14χρονο παιδάκι που ενδεχομένως να έχει το λογαριασμό αυτό. Ναι, ναι. Αρχικά ο νέος προπονητής Φερέιρα δεν ψήνεται για μια τέτοια μεταγραφή ενθουσιασμού. Α, δεν ψήνεται. Φερέιρα, ναι, okay. Αλλά ζητάει διαρκώς ένα φόρο. Άλλο φόρο όμως, όχι το Ριμπερί. Έχουμε Στόχ, έχουμε Ερίκε, Ζαμπάλι, Μιό, καλυμμένοι είμαστε. Ναι, okay. Δεν ψήνεται λοιπόν. Πρώτος λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι η εξής. Παίζει τίτλος έκοψε Ριμπερί ο Φερέιρα. Παίζει, ναι, παίζει. Ωραία, άνοιγε ο συνάδελφος εδώ που έχει τη σελίδα πιο μεγάλη εμπειρία. Μια μαγική εφημερίδα, έτσι, μια χαρά έβγαινε. Ναι. Από την άλλη πλευρά του Ριμπερί δεν εμφανιζόταν πολύ ζεστή για να έρθει στην Ελλάδα. Παρότι η πρόταση οικονομικά ήταν καλή. Όμως ο Γάλλος έχει τεράστιες προτάσεις από Κίνα και Κατάρ. Άρα, τέλος για τον Πάκο Ριμπερί. Οι άνθρωποι του Πάκου έχουν βγει στην αγορά για φόρ. Μείνετε συντονισμένοι. Φίλε, πιστεύω ότι έχουν πέσει τσιμέντα. Εντάξει, έχει πέσει σίγουρα στην εκτίμησή μου, ο φίλος μου πάτησε like. Δεν ξέρω αν δεν έχουν πέσει τσιμέντα. Ο Αμπέλ Φερέιρα έκοψε τον Φρανκ Ριμπερί. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Θα τη μεταφέρουμε μετά και στο Σταύρο, γιατί νομίζω δεν θα την ξέρει. Γράφει ο Κώστας. Αργούν χαρακτηριστικά οι υποθέσεις Ριμπερί, Μπέρ και Ντάνι Άλβες. Τι έγινε, λέει, μήπως δούλεψε το παρεάκι για να μην έρθουν οι παικταράδες. το παρεάκι θα μας πάει στον ΠΑΟΚ. Βραζιλιάνος παικτάρας. Αυτά και για τον Ριμπερί. Έπρεπε να σε ενημερώσω πώς έγινε το story. Μην τον περιμένετε τζάμπα. Άλλωστε δεν τον θέλει και ο Φερέιρα εδώ που γράφει ο συνάδελφος. Να σου πω κάτι τέτοιο. Δεν ταιριάζει όμως εδώ. Να λέγαμε έτσι πόσο ο κόκκινος πρωταθλητής ότι φτάνει η σκέψη. Φτάνει το ότι το σκεφτήκαμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Ναι. Εδώ εμείς τον απορρίψαμε, ρε ζή. Εμείς τον κόψαμε. Δεν θέλει ο Φερέιρα. Είμαστε ακόμα καλύτεροι δηλαδή από το όρο Ολυμπιακό που παρακαλώ στο Φαλκάο. Εμείς τον κόψαμε. Δεν θέλει ο Φερέιρα μεταγραφές. Ενθουσιασμού. Έπρεπε να βάλει μέσα, σε συγκεκριμένη σελίδα ότι προτάθηκε ο Ριμπερί. Είναι τώρα ο συνάδελφος, το ξεκίνημα της καριέρας του. Θα στρώσει. Όχι, έπρεπε να βάλει ότι προτάθηκε. Ναι. Να το κάνει ακόμα χειρότερο, να το τραβήξει ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων. Θα αναφερθούμε και μετά με το Σταύρο στο θέμα της ΕΡΤ. Απλώς ψάχνοντας έτσι λίγο το θέμα, γιατί μετά από καιρό αγάπη ανανέωσα το blog μου στο ΠΑΟ 24. Μπράβο, Σταρίγιο. Έφτασε η ώρα λοιπόν. Έψαξα λίγο έτσι τα θέματα που είχαν βγει τότε για το μισθολόγιο της ΕΡΤ και τα λοιπά. Με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΕΡΤ. Γελάει ο πλανήτης. Πραγματικά γελάει ο πλανήτης. Καλό θα είναι να μάθουμε ποιοι υπέγραψαν την ανακοίνωση. Γιατί νομίζω δεν εκφράζει όλους τους εργαζομένους της ΕΡΤ. Που το συνδικαλιστικό τους όργανο από ό,τι γνωρίζω είναι άλλο. Το πιο έτσι μεγάλο. Τέλος πάντων. Υπάρχει στο διαδίκτυο το όλο θέμα, έχει κάνει και πάταγο με τους μισθούς που έπαιρναν πριν λίγα χρόνια ορισμένοι των εργαζομένων της ΕΡΤ. Μιλάμε τώρα, παιδιά, για μισθούς 400.000 ευρώ το χρόνο από την τσέπη τη δική μου, την αγάπη τη δική σας. Απίστευτα λεφτά, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους, αλλά ήταν εσωτερική στην ΕΡΤ και παίρνανε 100.000 ευρώ το χρόνο ή 150.000 ευρώ το χρόνο. Έπεσε το μάτι μου σε αγάπη σε 4 ανθρώπους που έχουν το ίδιο επίθετο. Τυχαία. Και νομίζω ήταν όλοι συγγενείς. Τυχαία, ρε. Λοιπόν, ο ένας, άκου τώρα να δεις, η μεγάλη ΕΡΤ. Ο ένας ήταν συντηρητής, είχε μάλλον την ευθύνη για τη συντήρηση και την ανατύπωση φωτογραφικού αρχείου. Ναι. Και έβγαζε φωτοτυπίες.
έπαιρνε το χρόνο 70.000 ευρώ. Δηλαδή περίπου 6.500 το μήνα. 6.000 το μήνα. Για να βγάζει το DBS. Ναι, και για να έχει την ευθύνη του αρχείου. Ωραία. Ναι, οκ. Okay. Βαριά δουλειά. Ένας είναι αυτός. Ένας άλλος με το ίδιο επίθετο ήταν ειδικό σύμβουλος της ΕΡΤ και έπαιρνε 122.000 ευρώ το χρόνο. Δεύτερος με το ίδιο επίθετο. Τρίτος με το ίδιο επίθετο, δημοσιογράφος, 58.428 ευρώ. Ρυγμένος αυτός. Δηλαδή ο φωτοτυπάς έπαιρνε 70.000, 58 έπαιρνε ο δημοσιογράφος. Και ένας τέταρτος με το ίδιο επίθετο, δημοσιογράφος, μάλλον τηλεπαρουσιαστής, έπαιρνε 120.000 το χρόνο. Αν τα κάνετε αυτά μία σούμα τα ποσά που είπα, είναι παιδιά 380.000 το χρόνο. Σε τέσσερα μόνο άτομα της ίδιας οικογένειας. Και αν πάρουμε και άλλα άτομα της οικογένειας που ήταν τότε με άλλο επίθετο στην ΕΡΤ, μιλάμε για 600.000 ευρώ το χρόνο σε πέντε ανθρώπους. Τότε βέβαια η Ένωση Εργαζομένων της ΕΡΤ δεν ξέρω αν υπήρχε που ήταν και γιατί δεν έβγαλε μια ανακοίνωση όταν υπήρξε πάρτι από συναδέρφους της. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα και κατασπαταλείται δημόσιο χρήμα κτλ. Δεν πειράζει, παιδιά. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι επειδή πριν από χρόνια ήταν Ολυμπιακός στην ΕΡΤ πρέπει να πάει και ο ΠΑΟΚ. Ιδανικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα να μην υπήρχε καμία ομάδα στην ΕΡΤ. Από τη στιγμή όμως που η ΕΡΤ αποφάσισε να μπει στο παιχνίδι και πέρσι έδωσε πάρα πολλά εκατομμύρια σε ομάδες που δεν θα είχαν στον ήλιο μοίρα. Δεν θα έκανε στον ήλιο μοίρα και ούτε θα πέρανε συμβόλαια 2,5 εκατομμυρίων και 3 εκατομμυρίων το χρόνο. Εντάξει, βρέθηκε η ΕΡΤ, έδωσε τα χρήματα αυτά, δεν άνοιξε μύτη και ξαφνικά κινητοποιείται ό,τι μπορεί να κινητοποιηθεί από τα γνωστά κέντρα αποφάσεων εναντίον του ΠΑΟΚ. Η άποψή μου λοιπόν είναι, δεν ξέρω αν θέλει και ο Σταύρος αργότερα να το σχολιάσει, ότι τα 7,5 εκατομμύρια που θα πάρει ο ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ για μένα είναι λίγα το χρόνο. Με βάση τη δυναμική του ΠΑΟΚ και το κοινό που έχει σε όλο τον κόσμο. Και στο φινάλε, αν ο ΠΑΟΚ δεν πάει στην ΕΡΤ ή αν δεν πήγαινε στην ΕΡΤ, θα μπορούσε να βρει εύκολα την άκρη και να πάρει τα ίδια χρήματα και κάπου αλλού. Σε άλλες ομάδες, ξαναλέω, έδινε η ΕΡΤ χρήματα παραπάνω από την αγωνιστική τους αξία και παραπάνω χρήματα από ό,τι θα μπορούσαν να πάρουν. Αυτά σε πρώτη φάση για το κομμάτι της ΕΡΤ με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΕΡΤ. Φοβερά πράγματα. Ξαναλέω, όσοι έχετε χρόνο και διάθεση, υπάρχει σε πολλές ιστοσελίδες το μισθολόγιο της ΕΡΤ πριν από λίγα χρόνια. Δεν μπορείτε, παιδιά, να φανταστείτε. Εσωτερικός δημοσιογράφος έπαιρνε 120.000 το χρόνο. Ειδικοί σύμβουλοι, δεν υπήρχε άνθρωπος να παίρνει κάτω από 80.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για 7.000 ευρώ, 6.000 ευρώ το 6,5 το χρόνο, το μήνα. Απίστευτες θέσεις, απίστευτες ιδιότητες. Δικηγόροι να παίρνουν 150.000 ευρώ το χρόνο. Ειδικών θέσεων, όχι ένα και δύο, μιλάμε για τουλάχιστον 7-8 άτομα βλέπω μπροστά μου, 80.000 το χρόνο. Και τώρα ξαφνικά η ΕΡΤ και οι εργαζόμενοι της, που ξαναλέω δεν ξέρω αν εκφράζουν όλους τους εργαζομένους της ΕΡΤ, νομίζω ότι δεν τους εκφράζουν. Καλό θα είναι να δούμε ποιοι υπέγραψαν την ανακοίνωση αυτή, κόπτονται επειδή ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την ΕΡΤ. Δεν ξέρω που ήταν όλοι συγκεκριμένοι όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε 14,5 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια για μια διετία, ακριβώς πάνω στο διάστημα που είχε σκάσει το θέμα της κρίσης. Προφανώς είχαν άλλες δουλειές τότε οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, είναι πολύ σύνθετο το θέμα της δημόσιας τηλεόρασης. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι που δεν αμείβονται με 150.000 ευρώ το χρόνο για να είναι σε ένα γραφείο και να παίζουν πασχέντζα. Δουλεύουν οι συνάδελφοι και όχι μόνο δημοσιογράφοι και τεχνικοί και οτιδήποτε άλλο. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη κάστα που πραγματικά λίστευαν τα δημόσια ταμεία. Δεν γίνεται να παίρνει δημοσιογράφος 400.000 ευρώ το χρόνο ή πρώην δημοσιογράφοι να παίρνουν 400.000 ευρώ το χρόνο
για να κάνουν τραπέζια, να φωνάζουν 10 άτομα φίλους τους και να πίνουν και να τρώνε και να τραγουδάνε. 400.000 ευρώ για εκπομπές 6 μηνών πήρε συνάδελφος για να παρουσιάσει την εκπομπή αυτή. Φοβερά πράγματα. Βάζω μια τελεία, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ξεκινάει τώρα που μιλάμε η κλήρωση για τον κατατισμό των ομίλων του FIBA Champions League. Ξαναλέω, νομίζω δεν ασχολείται άνθρωπος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί σε ένα μήνα ο ΠΑΟΚ να ασχοληθεί και να παρασχοληθεί. Τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση, δεν ξέρω ποιον ενδιαφέρει η κλήρωση του Champions League. Θα σας ενημερώσουμε φυσικά για το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στους ομίλους της διοργάνωσης της FIBA. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Υπάρχουν συνεχόμενα και συνεχή ροή θεμάτων από την προπόνηση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Φωτογραφίες, βίντεο. Έχετε μια πλήρη εικόνα με το τι συμβαίνει, ποιοι είναι στην προπόνηση, ποιοι λείπουν, πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα. Υπάρχουν και δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα στο ΠΑΟΚ TV. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24, υπάρχει το link για να ακούσετε τον προπονητή του ΠΑΟΚ ουσιαστικά στην γνωριμία, την πρώτη γνωριμία με τον κόσμο του δικεφάλου. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε, να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με την Ολλανδία. Να δούμε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο κατατισμός του ομίλου του ΠΑΟΚ του Champions League. Θα σας τα πω μαζεμένα τα αποτελέσματα της κλήρωσης για το FIBA Champions League. Θα έχουμε το Σταύρο σε ένα δίλεπτο να μας πει τι γίνεται στην προπόνηση, αλλά κυρίως ποια ήταν τα δικά του τα συμπεράσματα από το χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ. Νομίζω οι περισσότεροι καθίσατε, είδατε το παιχνίδι. Όσοι δεν το είδατε, δεν χάσατε και κάτι τρομερό. Ούτε κάποιο γκολ χάσατε του ΠΑΟΚ. Αν και μπήκαν δύο γκολ, δεν μέτρησαν. Γενικότερα ήταν νομίζω μια καλή προπόνηση. Βγήκαν κάποια πρώιμα συμπεράσματα για ορισμένους ποδοσφαιριστές, αλλά τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Προσωπικά μου άρεσε ο Στοχ. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σταύρος και στο Λίμπερο στις ανταποκρίσεις του και στα βίντεο της ημέρας, ότι ο Στοχ κάνει ελάχιστα λάθη στις προπονήσεις. Το είδαμε και χθες, παρότι αγωνίστηκε σαν δεύτερος φορ ο Σλοβάκος, ήταν δραστήριος, ήταν σωστός στις αποφάσεις του. Ο Ερίκη είχε μια καλή διάθεση. Ο Ροντρίγκο νομίζω πρόσημο θετικό. Πολλή δουλειά χρειάζεται ο Ντόγκλας Αγκουστίνο. Πραγματικά θέλει πολλή δουλειά. Δεν του λείπει η διάθεση, αλλά σε μια ομάδα της δυναμικής και των απαιτήσεων και των στόχων του ΠΑΟΚ δεν φτάνει μόνο η διάθεση. Δηλαδή ο Κάτσε έδειξε πιο έτοιμος σε σχέση με τον Αγκουστίνο. Λοιπόν, έχουμε το Σταύρο. Η προετοιμασία του δικεφάλου, η δημοσιογραφική κάλυψη και για την προετοιμασία και για τα φιλικά και για τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά της Άρκων Ελλάς. Εάν έχετε οποιοδήποτε κατάστημα, φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και χρειάζεται ράφια, η Άρκων ειδικεύεται στην κατασκευή και τοποθέτηση σε κάθε κατάστημα χοντρικής λιανικής, ό,τι τύπου και αν διαλέξετε, οποιασδήποτε διάσταση. Τα προσαρμόζει η Άρκων στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-723-240. Θα βρείτε την Άρκων στην βιομηχανική περιοχή της Ίνδου. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα. Υπάρχει και στο σελίδα arcon.gr για να δείτε με την ησυχία σας πώς θα διαμορφώσετε τον επαγγελματικό σας χώρο. Σταύρο, τι γίνεται, καλησπέρα. Συγκλονιστικά πράγματα, Στέργιο. Συγκλονιστικά για πες. Έχει χαθεί μπάλα την προπόνηση. Ναι, αυτά είναι τα ωραία, ρε φίλε. Για πες, ποιοι εντυπωσιάζουν. Τίποτα. Όχι, δεν θα σου πω ποτέ ποιοι εντυπωσιάζουν σε προπόνηση. Αυτά είναι για άλλους. Εντάξει, ψιλοξεμούδιασμα θα το χαρακτηρίσω αυτό που βλέπουμε τώρα. Περισσότερο ασκήσεις κατοχής σε υποπίεση και γρήγορη κυκλοφορία, κάτι που το θέλει ο Φερέιρα. Mm-hmm. Θα μου πεις τώρα, υπάρχει κάποιος που δεν το θέλει. Όλοι τους δεν το θέλει. Προτιμούσε να παίξει σίγουρα. Ναι. Και όσο μου πάω πριν τα μπλούχο στη λογική του Τσέσκου, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για αυτό.
αν καταφέρει και γίνει ταμπλούχος έχοντας, παίζοντας καλύτερο ποδόσφαιρο, τότε το ξανασυζητάμε. Δεν ξέρω αν αυτό που πήγα να πετάξω είναι τασάκι ή είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, πάμε στο μεγάλο τασάκι. Μη πας την φωτιά, Σταύρο, ναι, ναι. Ναι, είναι κρίμα, ναι. Εντάξει. Εντάξει, γενικά είμαστε σε μια φάση που ο Φερέιρα ουσιαστικά διαβάζει τι έχει στα χέρια του. Νομίζω ότι αποδέχεται μέσα του, παρότι δεν το είπε δημοσίως, ότι υπάρχει ξεκάθαρο κενό στην κεντρικά χαφ. Παρότι το κάτσε καντουρί ήταν καλό χθες, δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν καθόλου προβληματικό, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό. Και ο Μίσης ήταν κακός και ο Αγκούστο είναι ένα παιδί το οποίο θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ θα σταθώ στην δήλωση του Μάντος που είπε χθες ότι χρειάζεται χρόνο, εννοείται. Είναι πολύ διαφορετικό το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθα πρώτη φορά στη Γαλλία, απέτυχα και επέστρεψα. Είναι ο Μάντος τώρα, ο οποίος αν προπονούνταν κανονικά και δεν βαριόταν, γιατί αυτό το κουσούρι του, θα ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα έπαιζε μονίμως σε ομάδα Champions League, εντάξει. Με τα στοιχεία που έχει, κορμί, ταχύτητα, τεχνική, εξυγχρέρκεια, άλμα, στημένα, τα έχει όλα. Το μόνο που δεν έχει είναι διάρκεια. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με το κουσούρι του. Αλλά για τον ΠΑΟΚ παραμένει πολύ τέλεια, ό,τι και να λέμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ξεκάθαρο θέμα στα κεντρικά χαφ, αλλά νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα δοθεί και λύση και εκεί. Μια λύση η οποία πρέπει να είναι ποιοτική θα είναι ο Ολιβέιρα. Εγώ το βρίσκω εξαιρετικά χρωμό, παιδιά. Μπορείς να πάω να αισιοδοξούν ότι έχουμε ναι. Δυνατότητα να τον πάρουμε ιδανικό. Εγώ θα μου επιτρέψετε να είμαι πιο απεσιόδοξος στο θέμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή η Πόρτο δεν είναι μια ομάδα που θα σου κάνει τα γούστα χωρίς να έχει ξεκάθαρο κέρδος. Δεν θα χαλάσει το όνομα που έχει στην αγορά. Έτσι, σωστά. Εντάξει. Θα μακάρι να κάνω εγώ λάθος και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τη μεταγραφή, περισσότερο διοικητική, όχι του αγωνιστικού τμήματος. Δηλαδή με τον Μπράνκο που μιλούσαμε λίγο και αυτός δεν ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος. Εντάξει, ήταν και αρνητικός βέβαια. Ναι. Μακάρι να συμβεί αυτό που δεν περιμένουμε. Αυτό που δείχνει δύσκολο, αλλά επί της ουσίας υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μπορούν να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετό χρήμα να κινήσει στην αγορά. Νομίζω ότι έχει δυνατότητα να φέρει καλούς παίκτες. Και ελεύθεροι υπάρχουν και σε ομάδες υπάρχουν και σε top ομάδες υπάρχουν που δεν έχουν χρόνο πολύ συμμετοχής και σε ομάδες που είναι στο στάτους του ΠΑΟΚ υπάρχουν αλλά δεν έχουν τα χρήματα του ΠΑΟΚ και μπορεί ο ΠΑΟΚ να τους αγοράσει 2-3 εκατομμύρια. Γενικά τέλος πάντων υπάρχουν λύσεις. Εγώ δηλαδή είμαι σε θέση να ξέρω 5-6 ονόματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον σαν παίκτες. Σε κανονική ηλικία, με αθλητικά στοιχεία και πολλά άλλα. Τώρα, για τη φάση των κεντρικών μέσων, αν ο Φερέιρα θεωρήσει ότι ο Καντουρί του κάνει τη δουλειά ως ένα οχτάρι, θα πρέπει να πάμε σε μια λύση πιο aggressive αμυντικογενής. Ναι. Και εδώ που τα λέμε τώρα, δεν νομίζω ότι ο Ολιβέιρα έχει και τεράστια διαφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Καντουρί τώρα, έτσι, σαν οχτάρι. Ναι, συμφωνούμε. Εντάξει. Και ο Καντουρί δεν έπαιξε ποτέ οχτάρι στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε 20 λεπτά, αλλά για μένα η θέση του είναι αυτή. Οχτάρι στο 4-3-3 βέβαια. Ναι. Είναι η θέση του. Τώρα αν μπορεί να παίξει κεντρικός χαφ με ένα εξάρι δίπλα του πιο aggressive, δεν θα μου φανεί και έκπληξη αν συμβεί αυτό. Τέλος πάντων. Mm. Αν είναι να παίξει όμως με ένα οχτάρι καθαρό που δεν κόβει και πολύ, σφίξαμε. Σφίξαμε. Θα υπάρχουν εκεί κάποια κενά. Γενικά πάντως εγώ βλέπω στο Φερέιρα μια αισιοδοξία ότι και από την οργάνωση του τεχνικού που είχε χθες η ομάδα που ήταν πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι, σε έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι ποτέ αυτό. Μαγική εικόνα. Mm-hmm. Την κόρη που δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Δεν ξέρω αν το είδες τέτοιο. Το είδα, ναι, το είδα. Συμφωνώ μαζί σου. Για πεντακάθαρο φάουλ στον Κάτσε, δεν τίθεται θέμα. Είχα τα αυτιά μου σε σένα και τα μάτια μου στο ΠΑΟΚ TV. Γιατί αρχικά είχε ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Ακούγονταν μαζί με τον Δημήτρη και ένας άγγλος. Ήταν λίγο μια ζαλούρα στο πρώτο εικοσάλτο. Οπότε το γύρισα σε σένα.
Εγγύηση του Ελισταμπλ. Παρότι υπήρχε, υπήρχε μεγάλο διάστημα που δεν σε ακούγαμε. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν πιστεύω. Χαλάλη. Χαλάλη. Πραγματικά. Δεν πιστεύω ότι το επόμενο φιλικό πάλι να είναι την ίδια ώρα. Είναι η ίδια ώρα νομίζω. Στις 4 και τα δύο. Είναι το πρώτο φιλικό στη ζωή. Τι έχουν κάνει, Εστάδο. Με κάποιον άλλον. Περίμενε. Είναι το πρώτο φιλικό στη ζωή μου. Κάνω 20 χρόνια προετοιμασία. Είναι το πρώτο που κάνω παράλληλα με κάποιον άλλον και δεν ζητάω το λόγο. Δεν έλεγες, δώστε το χωρίς να δω, δώστε. Ναι. Δηλαδή, λειτουργώντας ως ακροατής, λέω τι θα ήθελα να ακούσω πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Το 5-1 το άλλο. Το 5-1 το άλλο, ναι. Σταύρο, εδώ λέει αγάπη ότι και το επόμενο φιλικό πάλι την ίδια ώρα είναι. Νομίζω ότι είναι την ίδια. Τι έχει κάνει ο Άρης, Ρεζί. Νομίζω, περίμενα τζοκάρμος. Τέλος πάντων. Το δικό μας είναι νωρίς. 4 δεν είναι. 4 Ελλάδος, 3 εδώ. Ναι, με τη δική μας μιλάμε, Σταύρο, δεν ξέρω τη δική σας. Τέλος πάντων. Αλλά με τη δική μας θα πέφτουμε. Θα τσεκάρει η αγάπη, αν και το φιλικό του Άρη είναι την ίδια ώρα και το δεύτερο. Τι πάθαμε. Λοιπόν. Αυτοί παίζουν τώρα στο Βέλγιο. Ναι. Δεν θυμάμαι πια. Δεν θυμάμαι πια. Έχουν τρεις ώρες ταξίδι έχουν. Να το. Και χθες, να το σταυρό. Ναι, η κούραση, το ταξίδι. Περίμενε, και χθες τα μακριά λένε. Και λένε ότι υπήρχε κούραση από το ταξίδι, γιατί το γήπεδο και δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ήταν λίγο μακριά. Και το Σάββατο θα πάνε τρεις ώρες ταξίδι. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκαν αυτό, δεν ξέρω. Κάτσε, πώς γίνεται να. Δεν έχω κάνει ποτέ τρεις ώρες ταξίδι για να πάω κάπου να παίξω φιλικό. Βέλγιο σου λέω είναι. Δεν είναι μακριά. Δεν ξέρω αν είναι ένας πόλεμος όσο είμαστε εδώ και πήραν τίποτα σύνορα. Αλλά... Ρε, εκεί παίζουμε σου λέω. Περίμενε να σου πω. Λοιπόν. Σταύρο, μέχρι να το βρει αγάπη, σε θυμήθηκα χθες, γιατί έχεις πει πολλές φορές και στα βίντεο στο ΠΑΟΚ 24 και γενικότερα σε ανταποκρίσεις ότι ο Στοκ δεν κάνει λάθη στις προπονήσεις. Το έχεις πει 2-3 φορές. Νομίζω το είδαμε και στο παιχνίδι. Χωρίς να θέλω να κάνουμε μια αγιογραφία του Στοχ, αλλά δεν μπορείς να μην πεις ότι είναι. Είναι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει η ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Ξέχωρα το ότι χθες έπαιξε σε ένα σχήμα το οποίο δεν ήταν και πολύ λειτουργικό, χωρίς συνοχή. Είχε 4-5 ενέργειες που σου δείχνει ότι πρώτα απ' όλα έπαιξε σε κοστράκι. Εντάξει. Mm-hmm. Μια θέση που την έπαιξε αρκετό καιρό με τη Σλάβια, αρκετές φορές με τη Σλάβια πες. Ωραία. Και θα χρειαστεί να την παίξει και στον ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν. Κάτσε λίγο. Αν κάτι συμβαίνει, αν και ο Φερέρα μας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μονάς και δεν μένει σε ένα σχηματισμό, νομίζω ότι ο τρόπος που παίζει μεταφέρει τον πίσω σβάρθα αριστερά. Γιατί θέλει ένταση και κοντινές αποστάσεις στον φόρ και τον second striker. Ναι. Εντάξει, γιατί αμήνεται με 4-4-2. Άλλωστε, Στέργιο μου, mm-hmm. μετά τη δημιουργία του Repress, σου δίνουμε στο πιάτο το πώς έπαιζε το βλέπουμε, Σταύρο. Το βλέπουμε. Ο Αμπέλ Φερέιρα στην Μπράγκα, μια πολύ ωραία ανάλυση που έγινε. Όντως. Για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να τη δείτε και φίλοι ακροατές να πείτε στο repress.gr και να καταλάβετε ποιο είναι το στυλ παιχνιδιού του προπονητή του ΠΑΟΚ, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ κάνουμε δουλειά, φίλε, έχουμε επίπεδο. Γίνεται δουλίτσα. Δεν είμαστε τίποτα κατσικοσφίχτες. Γίνεται δουλίτσα, Σταύρο. Ναι. Γίνεται δουλίτσα, ναι. Λοιπόν, Σταύρο, το φιλικό του Άρη, όπως βλέπω εδώ, είναι στις 6 του μήνα, το φιλικό Σάββατο, στις 4 είναι. Και αυτό. Γιατί δηλαδή δεν τρέπονται λίγο. Ρε, δεν τρέπονται. Έλα ρε, δεν τρέπονται λίγο. Αυτό το είπα ρε, γιατί δεν πιστεύετε. Με τη Γάνδη, ποια Γάνδη, αυτή με τον Ινδιάνο ή την ναι, άλλη. Με τον Ινδιάνο. Με τον Ινδιάνο είναι η Γκένκ. Με τον Εσίτη. Όχι. Όχι ρε, περίμενε, με τον Ινδιάνο είναι. Η Γάνδη είναι εκείνη με τον Ινδιάνο. Ναι, η Γάνδη. Παίζει ο Εσίτη, το που λέμε εκεί, που καταπίνει και τώρα ανθρώπους. Ναι. Η ίδια ώρα παίζουμε πάλι. Εκείνος ο MMA η Εξάρη. Mm-hmm. Τον έπαιρνα χθες τον Εσίτη, να ξέρετε. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Και ρωτούσα τον Καντουρίδη. Πρώτο και ήμασταν μια χαρά. Ναι. Και όποιος θέλει ας περάσει από εκεί. Το επόμενο μας φιλικό στέργιο πότε είναι? Τετάρτη. Και άμα δεν κάνει για μπάλα θα τον παίρναμε σε κανένα πέσιμο. Μόνο οι άλλοι θα έχουν μαύρο στα πεσίματα. Τον Εσίτη. Σωστό, ναι. Είναι μια λογική. Πάντως αυτό... Έχει Άκη και εκεί το μουλάρι. Αυτό που είναι την ίδια ώρα πάντως. Είναι φοβερό, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Θα ζήσουμε με αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, κάτσε λίγο τώρα. Μία ομάδα θα ξεκινήσει, ξέρω εγώ, 10 η ώρα το πρωί, να κάνει 3 ώρες ταξίδι και να πάει να παίξει. Εγώ δεν ξέρω γιατί σκέφτηκαν να το κάνουν εκεί. Αλλά, οκ. Okay. Μπορεί να μην βρήκαν αντιπάλους, αλλά αυτό το 3 ώρες ταξίδι τώρα είναι απάνθρωπο για τα παιδιά. Εντάξει, ό,τι και ναι.
Άλλο το χαβαλέ τώρα, άλλο το... Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Περιμένουμε σε λίγο να ανακοινωθεί η συμφωνία με την ΕΡΤ. Ναι, ήθελα το σχόλιο. Των εργαζομένων της ΕΡΤ που θυμήθηκαν. Των εργαζομένων. Κάποιοι δεν μπορούν να ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν το έχω ψάξει ακόμα. Θα το ψάξω. Σταύρο, εγώ ήξερα την ΠΟΣΠΕΡΤ, το συνδικαλιστικό όργανο. Αυτό είναι το βασικό όργανο των εργαζομένων της ΕΡΤ. Και στη ραδιοφωνία και στη τηλεόραση. Αυτό είναι η Ένωση Εργαζομένων ΕΡΤ. Δεν είναι η ΠΟΣΠΕΡΤ. Αυτό έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω ποιοι την υπέγραψαν, ποιοι το αποτελούν αυτό το όργανο. Το βασικό είναι η ΠΟΣΠΕΡΤ. Αυτό ξέρουμε τόσα χρόνια. Δύο που είδα να υπογράφουν, το ψάξαμε λίγο. Ένας είναι από το Κερατσίνη, Ολυμπιακός. Και ο άλλος έχει στο Facebook του, αγαπημένη μου ομάδα Ολυμπιακός, σελίδα 7, σελίδα το 1. Άμα δεν θέλουν να, να παρεμβαίνουν στις συμφωνίες μας όλοι αυτοί οι μυστήριοι, θα παρεμβαίνουν και με τις δικές τους. Εντάξει, και από εκεί πέρα είμαστε η μόνη χώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν μικροπολιτική. Το πρόβλημα της ΕΡΤ, άμα θέλετε να τα βάλουμε κάτω, δεν έχει να κάνει με το απειλή τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη ή τον Παραθυναϊκό, είναι ότι πληρώνει καμιά από τις 500 αμοφάιδες. Παραπάνω. Εντάξει. Ναι. Όχι, έχεις δίκιο, γιατί όχι, δεν αυτό, είναι όλοι. Ναι, έχεις δίκιο, έλεγα και νωρίτερα, ότι υπάρχουν συνάδελφοι έτσι. Ναι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία σκίζονται. Και τι να πω για την ΕΡΤ εδώ πέρα, γιατί είναι τρία. Και δημοσιογράφοι και τεχνικοί, όντως. Έχεις δίκιο, ναι. Το λέγαμε νωρίτερα. Τι να κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα. Εκεί στην Αγία Παρασκευή, στο Μέγαρο. Αν μπει στο Μέγαρο, Σταύρο, θα σου πέσει το σαγόνι το τι γίνεται εκεί μέσα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έχω και άλλα για αυτούς. Μην αρχίσετε. Πολλά είναι. Θα αναφερθούμε. Δεν είναι. Ναι. Από τη στιγμή που. Τέλος πάντων. Ξαφνικά λοιπόν θύχτηκαν αυτοί που πάνε να κάνουν συμφωνία με την ΕΡΤ. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν πάω καν σε την αγορά της ΕΡΤ. Ήταν μέσα σε 7 ομάδες που πήγανε πέρσι. Ο ΠΑΟΚ που τελειώνει συμβόλαιο, ότι δεν έχει δικαίωμα να πάρει την καλύτερη πρόταση που έχει στα χέρια του, δεν υπερβολιστεί. Η Νόβα δεν είχε δικαίωμα να κάνει την τελική πρόταση. Ή δεν έφτασε την πρόταση της ΕΡΤ. Η Νόβα λέει ότι δεν πέρασαν 10 εργασίμες μέρες. Μα από τη μέρα που κοινοποιήθηκε η απόφαση σε αυτούς, η πρόταση της ΕΡΤ, έχουν περάσει 10 μέρες. Προφανώς η Νόβα το μετράει... Τώρα θέλει η Νόβα να κινηθεί δικαστικά δικαίωμά της, αλλά γιατί το κάνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει στην Νόβα άμα γίνει κάτι δικαστικό. Θα πάει στο Open. Ναι, λογικό. Το ΠΑΟΚ TV, για να ξέρετε, αυτό το κανάλι στο YouTube, το οποίο φαίνεται απλό, έχει όλη την υποδομή. Ναι, τώρα έχει όλη την υποδομή για να φιλοξενήσει αγώνες του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πρόβλημα. Και λεφτά έχουμε. Μας έφυγε ο προπονητής, δώσαμε συγκεκριμένα να πάρουμε άλλο. Δεν θα πάθουμε και κεφαλικό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτό το βατζιλίκι, το οποίο σε κάποια φάση έχει τα όρια του. Έχουν οικονομήσει όλοι από την ΕΡΤ και ξαφνικά πάω και το πρόβλημα. Όταν ήταν ο Ολυμπιακός, 6 μέτρα ξεπέρασε πέρα, ότι παίρνανε και το βλέπαν μέσα. Δεν μιλάμε για τα λεφτά τώρα που παίρνανε. Ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε ότι θα γίνουν εκλογές, παιδιά, τώρα, επειδή μου τίθεται ηθικό θέμα. ΠΑΟΚ τελείωνε φέτος το συμβόλαιό του και από πέρσι ψάχνει την επόμενη στέγη του. Να βρει την καλύτερη δυνατή πρόταση και είναι ταμπλούχος. Να μην εισπράξει ένα κομμάτι της επένδυσής του. Δεν κατάλαβα. Με κανόνες ελεύθερης αγοράς. Φταίει ο ΠΑΟΚ που γίνανε ευρωεκλογές και θα γίνουν εκλογές 7 Ιουλίου. Οκτώβριο ήταν προγραμματισμένες εκλογές, παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Απλά επειδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την επόμενη κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Καμιά 20 επιλογές Μαρινάκη υπάρχουν μέσα στην επόμενη, στα ψηφοδέλτια τους. Ναι. Όποιος έχει σχέση με Ιβάν κόπηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δηλαδή να ξέρουμε και λίγο τι μας γίνεται. Ο ΠΑΟΚ δικαιολογημένα κίνησε μια διαδικασία, διαπραγματεύτηκε και ψάχνει τα περισσότερα έσοδα. Ωραία. Και είναι έτσι και αλλιώς το timing για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Και τα επόμενα 3 χρόνια. Τέλος πάντων, και πολύ το συζητάμε. Όχι. Δηλαδή άμα γινόταν τον Οκτώβριο οι εκλογές, δεν θα μουρμουρίζανε. Θα λέγανε έτσι. Θα λέγανε άλλα. Πάντα λένε κάτι. Τέτοιες αλλιάριδες
τέτοιες αλλιάδες πραγματικά, δηλαδή αδιανόητο. Αδιανόητο. Και σου είπα το, το συνδικαλιστικό είναι η ΠΟΣΠΕΡΤ. Ξαφνικά μάθαμε και αυτούς τους κυρίους, δεν ξέρω ξαναλέω ποιοι, πόσα μέλη έχει αυτή η Ένωση Εργαζομένων, τι εργαζομένοι είναι. Είναι δημοσιογράφοι μόνο, είναι και τεχνικοί, είναι και διοικητικό προσωπικό, δεν ξέρω. Αλλά όντως και πολλοί αναφερθήκαν, αλλά απ' την άλλη, Σταύρο, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα να περνάνε έτσι. Εντάξει, εδώ πέρα όχι γίνεται. Να δεις με τίποτα περάσουμε. Άκου να δεις. Και δεν θα περάσει τίποτα έτσι. Και το άλλο το βασικό, αυτοί είναι ικανοί να σου κάνουν για ένα μοντάζ να πούμε που θα βγαίνει. Που θα βιάζει ο πίσω Παρθένες. Ωραία. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα. Ναι. Από εδώ και πέρα έχει κυνήγι. Ναι. Από εδώ και πέρα έχει κυνήγι. Και, και δεν είναι τα παιδιά που είναι σε εμάς. Που είναι σοβαρά παιδιά και δεν εξαρτάται και τίποτα από αυτούς. Καμία απόφαση δεν πήρε σε και άλλωστε ποτέ. Εντάξει. Τύποι από το Κερατσίνι και τα Σιπόλια, να πούμε, εδώ από τις μόδες με τον Κούμπο. Ναι. Παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Ναι. Φτάνει αυτό το παραμυθάκι. Και ούτε εργαζόμενος στη Θεσσαλονίκη. Μας έχουν ένα, ναι, μας έχουν ένα Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ναι, ξύστα με γκασμά. Ναι. Μάρτο Σέτα κιόλας. Ωραία, έχει ένα Υπουργείο εκεί, να πεις ότι έχει Υπουργείο. Βοηθάει για να τελειώνουν οι πορείες, καταλαβες. Αυτή είναι, ναι, η χρησιμότητα, αυτή είναι. Τέλος πορείας, ναι, ναι, τέλος πορείας το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ναι. Ναι, ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων. Θα το δούμε και θα το ψάξουμε. Εντάξει, δεν γίνεται να τα αφήσουμε έτσι. Σταύρο, αυτό που σου έλεγα χθες, μάλλον βιώνεται, έρχεται νωρίτερα ο Σβιντέρσκι. Πιθανότατα να έρθει. Με δική του επιθυμία, βλέποντας ότι υπάρχει νέο κλίμα. Αυτά εδώ αυτά τα θέματα με δική του επιθυμία. Δεν τα ξέρεις ποτέ. Θα στο περάσουν, είναι με δική του επιθυμία. Μα με δική του επιθυμία λοιπόν. Πάντως είναι πολλές μέρες διαφορά. Δηλαδή 15 ήταν να γυρίσει, 5 γυρνάει. 23 χρόνο παιδί είναι, αγάπη. Ας έρθει να προπονηθεί. Θα πάει διακοπές μετά το 35. Πω, καλά. Δεν τίποτα. Δεν θα πάει τίποτα. Μάλιστα. Τι πολωνός είναι. Έρχεται ο Σβιντέρσκι. Ναι, αφού το γράψαμε κι άλλο. Άλλο λέω, αγάπη. Κοινή επιθυμία. Άρα του ΠΑΟΚ. Άρα του ΠΑΟΚ. Άρα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα βρω, ρωτάμε. Ναι, το σημαντικό, όπως πολύ σοφά λέει ο συνάδελφος, ναι, ναι, είναι να κάνεις τον άλλον να πιστεύει ότι είναι δική του ιδέα. Πάρα πολύ. Σταύρο, στο κομμάτι των μεταδόσεων θα σε δούμε, δουσέψεις ή μπα. Δεν θέλει ο Σταύρος στο μέλλον. Όχι. Από ό,τι ενημερώθηκα και μετά από πιέσεις που δέχτηκα, μπορεί να συμμετέχω. Όπα, η κολοτούμπα. Να τη λέμε. Μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρω ακόμα. Θέλω να σε πιέσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά υπάρχει ένα κλίμα. Ναι, υπάρχει ένα κλίμα. Πιέστε με λίγο για να πω ναι. Για το φιλικό με την Όλσεναγκ. Αλλά το κακό είναι ότι πέσει και άλλες εκείνη την ώρα και εγώ θέλω να ακούω παράλληλα. Δεν ξέρω. Έρε Σταύρο, δηλαδή για το Θεό. Προλαβαίνουμε να στήσουμε ένα YouTube. Ένα παράλληλο. Το φιλικό του Άρη, όχι. Όχι, δεν μπορούμε, όχι. Κάνε την καρδιά σου πέτρα και κάνε τη μετάδοση του ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Κάνε το σταυρό σου και κράτη το θυμό σου. Έτσι ακριβώς. Όπως έλεγε ο μεγάλος ο ποντής, Βαγγέλης Αγγέλου. Τα φιλιά μας. Μας έκανε καλύτερους ανθρώπους σίγουρα. Ο coach. Κοινωνικά μηνύματα. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Έλα και πολλά είπαμε. Εντάξει. Έλα, bye. Άντε, καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση από τα ποδοσφαιρικά. Έχει καταρτιστεί ο όμιλος του ΠΑΟΚ στο FIBA Champions League. Θα μας τα πει σε δευτερόλεπτα ο Νίκος. Σε μια περίοδο που, εντάξει, εγώ θα το ξαναπώ, δεν νομίζω να ενδιαφέρει και πάρα πολλούς. Μακάρι να πάει η δουλειά όπως πρέπει να πάει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και όταν έρθει η ώρα των ευρωπαϊκών αγώνων να υπάρχει μια ομάδα χωρίς προβλήματα, μια ομάδα με αξιόλογους παίκτες, μια ομάδα με στόχους που θα αγωνίζεται σε ένα γήπεδο που θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Ευχολόγια είναι αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι καλησπέρα. Γίνεται, καλά? Όλα καλά. Έλεγα ότι στην παρούσα φάση δεν ξέρω πόσο σε ενδιαφέρει η κλήρωση του FIBA Champions League. Είναι λίγο οξύμορο. Ο ΠΑΟΚ καλά δεν έχει μια πεντάδα, νομίζω. Αλλά οφείλουμε να το καταγράψουμε και να έχουμε την ελπίδα ότι όταν φτάσουν τα ευρωπαϊκά μάτσο, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ που βιώνουμε τώρα.
το μπασκετικό. Εάν όταν φτάσουν οι ώρες για την προσπαθία μας, υπάρχουν όπως είναι τώρα, δεν θα υπάρχει, είναι ξεκάθαρο. Ναι, αν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, καλύτερα να μην πάει να αγωνιστεί. Ναι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και κυρώσεις αντιγών στο χειρότερο. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί μια λύση όσον αφορά το κομμάτι της διοίκησης και του να γίνει μια ομάδα τέλος πάντων δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστική. Πες μας λίγο στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ που προέκυψε είναι αρκετά απαιτητικός. Έχει τη Σαραγώσα, η οποία επιστρέφει στην Ευρώπη, η ισπανική ομάδα γνωστή για κάποιους, θυμούνται τα παλιά από το τελικό του 1991 βέβαια. Εκείνη ήταν η ΚΑΙ Σαραγώσα, αυτή έχει διαφορετικό όνομα, νομίζω είναι συνέχεια της πάντως. Είναι μια ομάδα που πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν στην Ισπανία, ήταν η έκπληξη της ΑΣΕΜΠΕ, γιατί εκτός ότι μπήκε στα play-off, απέκλεισε με νύχτη μέρα στην Πασκόνια και μπήκε στα ημιτελικά, εκεί αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα. Έχει αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρσι, βέβαια κράτησε τον προπονητή της, που ουσιαστικά είχε το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας. Έχει αλλάξει αφημί η Σαραγώσα ή τότε με την Σαραγώσα τώρα? Το ξέρουμε. Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν και στην Ισπανία έχουν τέτοια... Μήπως η παλιά είχε χρέη η παλιά και πήραν ένα άλλο φημί. Μπορεί. Για συνέχιση. Από την Ισπανία λοιπόν είναι Σαραγώσα, από την Γαλλία είναι η Dijon, επίσης μια ομάδα που προέρχεται από ένα πρωτάθλημα που ομάδες του επίπεδου του ΠΑΟΚ είναι δύσκολο να ακολουθήσουν, γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικό, έχει πάρα πολύ αθλητικότητα, πάρα πολύ ταχύτητα. Δεν ανήκει βέβαια στις ομάδες τέλος πάντων που κάθε χρόνο διεκδικούν τετράδα, να το πω έτσι. Η Dijon είναι ομάδα που βρίσκεται εκεί κοντά. Η Brindisi από την Ιταλία, που τα προηγούμενα χρόνια είχε άλλους στόχους στην Ιταλία, πέρσι πήγε καλύτερα, αλλά είναι για αυτή σε φάση αλλαγών. Η Besiktas από την Τουρκία. Η Besiktas μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ρίχνει αρκετά χρήματα στο μπάσκετ, αλλά δεν καταφέρνει να πετύχει αυτά που θέλει ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Τουρκία. Mm-hmm. Και μια ομάδα η οποία γενικά είναι από αυτές που στηρίζουν πάρα πολύ τη FIBA και τη διοργάνωση λόγω του Προέδρου της. Είναι Πτούνας από τη Λιθουανία, μια ομάδα που πάω την ξέρει τα τελευταία χρόνια, έχει πετύχει δύο φορές, μόνο πέρσι δεν την πέτυχε, πολύ πολύ δύσκολο ταξίδι στην Κλαϊπέδα. Και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες θα προκύψουν μέσα από τα προκριματικά. Θα είναι μία εκ των Ίντερ Μπρατισλάβας, Φριμπούρ, Τέλεκομ Βόνης, Σομπατέλη, Οραντέα και Βέντσπιλς. Από αυτές εδώ θεωρητικά τα φαβορεί είναι η Τέλεκομ Βόνης και η Βέντσπιλς, ομάδες που πάλι στο παρελθόν έχουν βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Η Τέλεκομ Βόνης πέρσι, η Βέντσπιλς τα προηγούμενα χρόνια. Και η Φριμπούργ έχει βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ πέρσι. Οι άλλες είναι ομάδες που εφόσον προχωρήσουν από τα προκριματικά θα είναι λίγο έκπληξη, να πω την αλήθεια, και για τη Σλοβάκη είναι η Μπρατισλάβας και για τη Σομπατέλη που είναι πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και για την Οραντέα που πήρε το αποτέλεσμα στη Ρουμανία. Αν με ρωτάς, ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα κανονική, θα σου λέγα ότι ο όμιλος είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Πόσο μάλλον τώρα που ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν ξέρει ποιο είναι το αύριο του. Είναι πολύ μακριά, είναι η αλήθεια. Όντως, ναι, πολύ μακριά. Να κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι να φτάσει στο σημείο να ασχοληθεί με τον όμιλο του στο Champions League. Αλλά σήμερα προέκυψαν οι αντίπαλοι σε έναν όμιλο ο οποίος εγώ θα πω ότι είναι πολύ απαιτητικός. Τώρα που μιλάμε μπορεί να βγάζει δύο φαβορί, τη Σαραγώσα και την Besiktas, αλλά μέχρι τότε περιμένουμε να δούμε πώς θα δημορφωθούν τα ρόστερ, πώς θα είναι οι ομάδες, για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Και φυσικά αυτό αφορά τους αντιπάλους. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσει στο σημείο να κάνει ρόστερ για τον χρόνο και να ασχοληθεί περαιτέρω με το Basketball Champions League. Ναι. Πότε ξεκινάει, Νίκο, το Champions League των φτωχών? Η διαδικασία των προκριματικών ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι ένας προκριματικός, αν θυμάμαι καλά, σε ένα τριήμερο, 17 με 20 Σεπτεμβρίου και ο δεύτερος 26 με 29. Και η φάση των ομίλων, αν θυμάμαι καλά, ξεκινάει εκεί στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Δεν έχω ακριβώς μπροστά μου την ημερομηνία, νομίζω δεν έχει βγει, αλλά κάπου εκεί ξεκινάει. Κάθε χρόνο εκεί ξεκινάει, δηλαδή θα είναι 8, θα είναι 9, θα είναι 10, κάπου εκεί πέρα, στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου λοιπόν υπάρχει, θα είναι στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ξεκινάνε οι όμιλοι. Ναι. Πολύ μακριά και χρονικά και με όλα όσα έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε, ούτως ώστε να είναι μια ομάδα που θα μπορεί να διεκδικήσει ό,τι διεκδικούσε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια στο Champions League, δηλαδή μια ικανοποιητική παρουσία στους ομίλους, την πρόκριση από εκεί και μετά
στα play-off που μπορεί να εκδικήσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο Champions League, είναι ότι έχει αλλάξει και η διαδικασία των play-off. Δηλαδή, και νομίζω σωστά άλλαξε, γιατί ήταν πολύ αναχρονιστικό, νομίζω εγώ τουλάχιστον, το να παίζονται δύο παιχνίδια και να παίζει ρόλο η διαφορά έδρας. Νομίζω ότι αυτό που ισχύει από φέτος είναι και το πιο normal. Δηλαδή, η ομάδα που έχει τερματίσει σε καλύτερη θέση να έχει πλεονέκτημα έδρας και όποια πάρει πρώτη δύο νίκες να περνάει στην επόμενη φάση, μου φαίνεται πολύ πιο normal αυτό το οποίο αλλάζει από φέτος το Champions League. Επίσης αλλάζει και η μπάλα για την οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έλαση. Ναι. Οι άνθρωποι της FIFA κατάλαβαν ότι με αυτή την μπάλα δεν μπορεί να βρεθεί άκρη, γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα, είναι, γλιστράει πάρα πολύ. Και έτσι συνεργάζονται με νέα εταιρεία, αμερικάνικη, και θα έχει καινούργια μπάλα το Champions League την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, φοβερό. Ωραίο. Αυτά όσον αφορά τις αλλαγές. Από πλευράς ΠΑΟΚ παρόντα ο Νίκος Σταυρόπουλος, μάλιστα σε κάποια φάση ανέβηκε και στη σκηνή πάνω διεξάγοντας την κλήρωση των προκριματικών. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορούσε να βρεθεί κι άλλος, να πω την αλήθεια, δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν παρόν και στην κλήρωση με την παρουσία του Νίκου Σταυρόπουλου. Κάτι νεότερο στο θέμα που μας καίει, που να συνέβη τις τελευταίες ώρες, έχουμε? Είναι κάτι νεότερο που να συνέβη τις τελευταίες ώρες, να πω την αλήθεια, δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές τις προηγούμενες ημέρες στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νέα διοίκηση που θα προκύψει, mm-hmm. ή μάλλον που θέλει ο ΑΣΥΜΑ να προκύψει, για να το πω σωστά. Mm-hmm. Λέγεται ότι για αυτή τη νέα διοίκηση έχει, αν όχι εξασφαλιστεί, αλλά έχει γίνει μια κουβέντα με την πλευρά της οικογένειας Αβίδητος, ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα, που είναι θετική σε αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάποια ιδιαίτερη βιασύνη, δεν μπορώ να πω ότι βλέπω πράγματα που τρέχουν πάρα πολύ. Πιθανολογώ ότι μετά και τις εκλογές το συγκεκριμένο κομμάτι θα μπει σε μια τελική ευθεία, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει μια διοίκηση καινούργια, και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό για μένα, να αρχίσει να τρέχει την ΚΑΕ με χρήματα. Τώρα, αν ο ΑΣΥΜΑ έχει καταφέρει με μια νέα διοίκηση να εξασφαλίσει άμεσα ένα ποσό, ούτως ώστε να αρχίσει η ΚΑΕ να τρέχει, είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει μια, πώς να σου πω, ένα μαξιλάρι σιγουριάς από τους περισσότερους. Εμένα δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, γιατί τέλος πάντων δεν έχουν γίνει κάποιες επαφές. Δεν παίρνει και πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ να αργήσει πλέον. Έχουμε μπει Ιούλιο. Η λογική λέει ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ να περάσει και αυτός ο μήνας έτσι. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Μου φαίνεται καταστροφικό. Μέσα σε αυτό το μήνα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει διοίκηση, ούτως ώστε να αρχίσει να τρέχει σιγά σιγά η ΚΑΕ, και σιγά σιγά να αρχίσει να κάνει και ομάδα. Να πει ένα προπονητή και να ξεκινήσει σιγά σιγά να κάνει μια ομάδα. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται ή τέλος πάντων έχουν συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν έχουν να κάνουν υπομονή ακόμα άλλες 10 μέρες, μέχρι 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω αν δεν έχει προκύψει κάτι, αν δεν έχει γίνει μια επαφή μαζί τους. Και όλα αυτά κατά πόσο μπορούν να περιμένουν. Και αναφέρομαι και στον Φυσικόπουλο, αναφέρομαι και στον Μαργαρίτη, αναφέρομαι και στον Σχιζέ. Μιλάω για τους τρεις Έλληνες που έχουν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, και υπάρχουν και δύο μικροί, ο Καράς και ο Καραμανόλης. Okay. Για τον Μαργαρίτη έχουμε πει ότι ο Προμηθέας ασχολείται μαζί του κάθε καλοκαίρι. Φέτος νομίζω ότι φαίνονται να είναι πιο ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται φως προς το παρόν. Ο Προμηθέας για ακόμα μία χρονιά του δίνει πολύ καλά χρήματα του Μαργαρίτη. Ο γιατράς τον ξέρει, έχουν συνεργαστεί παλιότερα. Υπάρχει και μία έτσι σχέση του Μαργαρίτη με την Πάτρα. Αλλά ξαναλέω ότι ο αρχηγός θέλει να περιμένει. Και νομίζω ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνει θα προσπαθήσει πρώτα να κάνει μια επαφή με τον ΠΑΟΚ για να δει τι μπορεί να κάνει, ναι, ο ΠΑΟΚ για αυτόν. Για τον Χρυσικόπουλο, συχνά πυκνά το όνομά του εμφανίζεται, φεύγει, ξαναεμφανίζεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προκύψει κάτι από εκεί. Αλλά ο Λίνος πέρσι έκανε την καλύτερη του χρονιά σε ανδρικό επίπεδο. Οπότε εφόσον βγαίνει στην αγορά, νομίζω θα βρει κάτι καλό. Και για την περίπτωση του Σταύρου του Σχίζα, έχει συμβόλαιο και για του χρόνου. Και θα πρέπει να γίνει μια επαφή μαζί του
σίγουρα για το οφειλόμενο της περσινής σεζόν, που από αυτά που έχει συμφωνήσει έχει πάρει απειρολάχιστα χρήματα, και να γίνει μια κουβέντα και για την επόμενη σεζόν. Μιλάω τώρα για τους που υπάρχουν ήδη, έτσι, στην ομάδα. Ναι. Τώρα για την επόμενη χρονιά και το ποιοι είναι να έρθουν θα το δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για την κλήρωση του FIBA Champions League. Αγάπη. Τι έγινε, Στεργιά. Απαιτητικός όμιλος. Επανήλθα. Έλα. Του δικεφάλου. Είπαμε στην παρούσα φάση τι άλλο να πεις. Ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Ας έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ να βρει τις λύσεις. Είτε με την οικογένεια Σαββίδη στο πλευρό της, είτε χωρίς την οικογένεια Σαββίδη. Αν και το δεύτερο σενάριο νομίζω είναι λίγο έως πολύ μαύρο. Τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Να ξέρεις τι σου γίνεται. Ότι πάμε από τα δεδομένα, πάμε και αν τα δεδομένα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι πολύ χειρότερο. Ναι. Στέργιο, συγγνώμη, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Τόσο τα είπαμε μαζί. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ξαναγυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Αγάπη, δεν είπες κάτι για την εθνική ομάδα 4 Ιουλίου σήμερα, επέτειος και τα λοιπά αυτά. Το ξέχασα εσύ. Το ξέχασα. Αφού γίνεται χαμός, έχει ένα σωρό πράγματα. Ξεχνιούνται αυτά. 15 χρόνια μετά. 15. Επένδυσε το ελληνικό ποδόσφαιρο πάνω στην επιτυχία αυτή, ξεκάθαρα. Μείναμε λίγο εκεί μάλλον βασικά, τέλος πάντων. Στέργιο, ξέρεις ότι υπάρχει αντίο Χωσέ Κάνιας, το ναι. Οποίο είναι και πολύ συγκινητικό. Καλά, δεν μας πήραν και τα ζουμιά. Εσένα. Ναι. Δεν τολμάω να σκεφτώ ότι συγκινήθηκες με το αντίο του Κάνιας, δηλαδή ή Μάρτον. Δεν γράφει κάτι το φοβερό. Εντάξει, όχι, είναι συγκινητικό. Άμα ναι. Φέρεις λίγο κάποιες στιγμές τη σεζόν στο μυαλό σου, της περσινής και γενικά της πορείας του, είναι ιδιαίτερο. Και δεν είναι το συνηθισμένο το κλασικό. Σταμάτα. Δεν είναι το συνηθισμένο το κλασικό, ρε, το σας ευχαριστώ όλους, έως από εσάς και όλα αυτά. Ναι. Έχει δώσει... Έχει κάνει δουλίτσα εδώ πέρα. Για το αντίο του Τσάχοφ δεν λες τίποτα, δεν είναι συγκινητικό. Δεν το είδα του Τσάχοφ, πού έχει. Στον λογαριασμό του Τσάχοφ. Α, δεν το είδα. Καλά, μην το δεις τώρα και σε πάρουν τα ζωμιά στον αέρα. Δες το μετά, σπίτι σου. Δεν το είδα, ρε, εσύ. Δες το, ρε, εσύ, αγάπη. Το βάλαμε στο πόδι μου στο σύνολο. Δεν ξέρω. Πότε βγήκε και περίμενε. Α, ναι, ρε, εσύ. Μη συγκινηθείς τώρα στον αέρα. Πριν. Α, ναι. Και ο Τσάχοφ έχει μεγάλο μήνυμα. Τι γίνεται. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα 3 χρόνια και που ήμουν στον ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Ήταν μια τεράστια εμπειρία για εμένα. Μεγάλωσα σαν προσωπικότητα και επίσης σαν ποδοσφαιριστής. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την φοβερή στήριξή τους σε όλη την πόλη, τους προπονητές με τους οποίους δούλεψα και τον ιδιοκτήτη τον Ιβάν Σαββίδη. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου με τους οποίους μοιράστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Το staff της ομάδας που ήταν από εξαιρετικά άτομα και όλο δεν τον αντέχω άλλο, σταμάτα. Σταμάτα. Έχεις ένα χαρτομάτιλο, Χρήστο. Είναι τιμή μου, ήταν τιμή μου που ήμουν εδώ. Εύχομαι όλα τα καλύτερα στην ομάδα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ναι, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Η φωνή σου πάει από τη συγκίνηση, να υποθέσω. Αυτά και με τα αντίο του Κάνιας και του Τσάχοφ. Περίμενε, του Κάνιας θα το πούμε. Γιατί τον κόβεις. Όχι, λοιπόν, όχι. Μπείτε στο πάγκο σας. Έφτασε η ώρα για το αντίο, δεν είναι εύκολο. 3 πίσω τα χρόνια σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Ευχαριστώ Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πόλη με φοβερό κόσμο που με έκανε να νιώθω σαν στο σπίτι μου. Από την πρώτη μέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά όλους όσους βρίσκονται στον ΠΑΟΚ που μου έδωσαν την ευκαιρία. Στέργιο, ειλικρινά. Συνέχισε, αγάπη, συνέχισε. Το αντίο του Κάνιας. Και με εμπιστεύτηκαν, ήταν τεράστια τιμή να πέσω για αυτή την ομάδα. Αιώνια ευγνώμων στον πρόεδρό μας, στους δύο προπονητές που σε αυτό το διάστημα, στους φροντιστές. Όπα, είναι ο μόνος που λέει ευχαριστώ στους τρεις δημοσιογράφους. Που πολλοί έχουν κάποια παράπονα τόσο καιρό. Ναι. Και λέει στους δύο προπονητές που σε αυτό το διάστημα, στους φροντιστές, στους φωτογράφους, στους δημοσιογράφους. Μπράβο τον ακόμη και στους μάγειρες. Σε όλους όσους δούλεψαν πίσω από τις κάμερες και τα έκαναν όλα πιο εύκολα και δυνατά. Τέλος πάντων, έχει κι άλλο. Ναι. Mr. Good Crazy. Αντίο και από το Mr. Good Crazy. Αυτά. Εντάξει. Καλή επιτυχία και στον Κάνιας και στον Σάκοφ. Τι θέλεις να πεις δηλαδή, τώρα με τόση αγωνία και δεν μ' άφησες να διαβάσω το μήνυμά του. Κοίταξε, ήταν πιο, νομίζω, θα ήταν προτιμότερο να διαβάζαμε μια-δυο ατάκες από τον Αμπέλ Φερέιρα. Λοιπόν, περίμενε, που αυτό, ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο. Παρένθεση, επειδή είναι ζωντανό, στο Viber, αυτό που λέγαμε πριν, στην ομάδα που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και σας καλεί και όλους να μπείτε μέσα, έχει ανέβει μόλις ένα μήνυμα του ΑΚΠΟΜ, ζωντανό. Και μία φωτογραφία από το φινάλι της προπόνησης. Μάλιστα. Να γίνεις εσύ μέλος. Σε καλεί ο ΠΑΟΚ. Τι γελάς, αλήθεια σου λέω. Ωραία. Αφού μας προσκαλούν.
Μη φανούμε και ανάγωγοι. Πω, Στέριο, έλεος. Λοιπόν, ξαναλέω, ο Μπίτσο Πάου 24, υπάρχει το βίντεο με τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τη Μίνα, εκπροσωπεί ένα σύλλογο του μεγέθους του ΠΑΟΚ. Ένιωσα από την πρώτη στιγμή, τονίζει ο Πορτογάλος, πόσο με ήθελε ο ΠΑΟΚ, ο τρόπος με τον οποίο με προσέγγισαν οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα. Ευχαρίστησε αγάπη τον Φερνάντο Σάντος, mm-hmm. τον κύριο Φερνάντο Σάντος, όπως είπε. Ναι. Τον δάσκαλο, όπως θα έλεγε ο Σταύρος, θα ήταν εδώ. Γενικά έχει πολλά παρατσούκλια για τον Φερνάντο Σάντος. Είναι ναι. τελευταία που ανακαλύψαμε. βέβαια. Για όσα μου είπε για τον σύλλογο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει χώρος μόνο για τους καλύτερους και μόνο στους καλύτερους συλλόγους κερδίζεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα νικήτρια. Νιώθω βαθύ σεβασμό για τα όσα πέτυχε η ομάδα την περασμένη σεζόν. Θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Είπε πολλά και διάφορα. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 και δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα. Δύσκολο το έργο του Πορτογάλου από τη στιγμή που υπάρχει πίεση χρόνου. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά αν είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον κάθε προπονητή ό,τι χρειάζεται, και μιλάω στις ηθίκες εργασίας, μακάρι να το προσφέρει και ό,τι χρειάζεται και στο χορτάρι, να αποκτηθεί ο χαφ ή η χαφ, γιατί όχι, που θα κάνουν τη διαφορά, για να βοηθεί λίγο το έργο του Φερέιρα. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα που έμαθε 2 χρόνια να παίζει ένα αλφα στυλ ποδοσφαίρου, μέσα σε 30 μέρες να την πάει σε ένα β' στυλ ποδοσφαίρου και να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα. Πώς και δεν έχει γραφτεί κανένα μεγάλο όνομα χαφ. Τόσο μεγάλο, κανένα μπαμ. Δεν έχει η αγορά κανένα στέριο. Η αγορά σίγουρα έχει. Σας απέριψε για αυτό ο Φερέιρα. Κάτσε να μπορώ να διαβάσω στο ΠΑΟΚ News Transfer 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚάρα μου, μόνο εσύ. Εδώ η γιατί πλέον, γιατί πλέον, ναι, ναι, γιατί πλέον έτσι ενημερώνεται ο κόσμος. Για από σελίδες στο... Γιατί για εκεί δεν έχει ακουστεί κάτι τόσο μεγάλο. Εκτός και αν τώρα δεν μου έρχεται. Ναι. Σου έρχεται σε ένα κάτι. Ας πάω στους free agent και να βάλω... Τι να βάλω... Midfielders. Για να δούμε. Να βάλω κεντρικός. Όχι, ας μας βγάλει έτσι. Θα τους προσαρμόσει ο Φερέιρα. Ας okay. είναι μέσος και okay. τον βάλουμε, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Άμα τους θέλει. Όχι όπως τα Ριμπέρι που δεν τον θέλουμε. Ναι. Τι έχει για πες. Τι έχει μισό. Τι έχει. Τώρα αυτή είναι η ελεύθερη, η ελεύθερη. Βλέπω τον Μαωρίσιο Περέιρα, αλλά αυτός είναι επιθυκογενής χαφ. Α, Μπεν Αρφά. Μπεν Αρφά. Κάνει γκέλ, εντάξει. Ναι. 32 χρονών, μια χαρά. Αχ, να το δούμε γραμμένο πουθενά αύριο, σε καμιά εφημερίδα πουθενά. Νασρί. Α, Νασρί. Κάπου διάβασα ότι κάπου... Α, όχι κι αυτός. Όπως εγώ 32 χρονών. Καλά, αυτός περισσότερο. Άλλο. Νασρί. Άλλο, ε. Δεν έχει πολλά ονόματα. Πάμε να αγοράσουμε. Πάμε να αγοράσουμε μάλλον. Δεν έχει. Δεν πειράζει, λεφτά υπάρχουν στο έργο, θα αγοράσουμε. Ναι. Δεν πειράζει, δεν βρούμε την άκρη. Ήταν Ιάπωνα, βλέπω τον Γιούκι Κομπαγιάση. Γι' αυτό δεν γράφτηκε ρε πολύ, γιατί δεν έχει. Αλλού είναι το ψωμί. Ναι. Ντάνι Άλβες τελικά, θα έρθει. Δεν ξέρω κάτι. Θα διαβάσω και θα σου πω καμιά σελίδα. Στο POG News, τι είναι. Λοιπόν, επόμενο φιλικό είπαμε πότε, αγάπη. Σάββατο. Με ποιον? Στις 4, με την Νόρτζελαντ. Ενδεχομένως η περιγραφή στη Σταύρου Κόλκα, μετά από πολλή πίεση. Αν τον πείσουν, θα είναι σε περιγραφή στη Σταύρου Κόλκα το φιλικό. Κανονικά από το POG TV. Χθες το πρώτο διάστημα είχε ένα θέμα, αλλά μετά νομίζω έστρωσε και ήταν πολύ καλά. Δηλαδή και η εικόνα και η περιγραφή ήταν πολύ καλό. Οπότε και το Σάββατο κάπως έτσι θα είναι. Κοίταξε, στην αρχή με έπιασε ένα πονοκέφαλο. Ήταν λίγο σπαστικό στην αρχή, ναι. Ήταν λίγο ενοχλητικό. Αλλά μετά έστρωσε. Να ακούγεται παράλληλα και ο Δημήτρης και ο συνάδελφος, ο Βρετανός. Μετά ήταν σαν να κόπηκε για δευτερόλεπτα που νόμιζε ότι έπεσε και όταν επανήλθε ήταν normal. Είχαν βγάλει τον Άγγλο. Μπορεί να τον απαγάγανε. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντω σε μένα τουλάχιστον κόπηκε και μετά ήταν normal. Επίσης να πω τώρα εδώ ότι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτό το. Για αυτή τη μετάδοση από το POG TV. Δηλαδή,
Δεν φταίμε εμείς. Ποιος είπε ότι είμαστε υπεύθυνοι? Όχι, γιατί υπήρξε έστω και ένα. Υπήρξαν μηνύματα που έλεγαν ότι... γιατί δεν έχουμε στο εξωτερικό και κάντε κάτι και πείτε. Και... δεν είναι. Πάει πάω, παιδιά. Πραγματικά δεν είναι δική μας υπόθεση. Δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό. Εμείς πήραμε το link αυτό που έδωσε ο ΠΑΕΠΑΟΚ, το βάλαμε μέσα στο site, κάναμε και την περιγραφή, αυτό, μέχρι εκεί. Δεν, πραγματικά δεν ξέρουμε καν για ποιο λόγο δεν ισχύει στο εξωτερικό. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα απαντήσουμε σε αυτό. Άμα θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΠΑΕΠΑΟΚ στον επίσημο να σας πει για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Προφανώς υπάρχει κάποια εξήγηση, δεν το κάνουν επειδή θέλουν να αποκλείσουν αυτούς που μένουν στο εξωτερικό, γιατί και αυτό γράφτηκε σε κάποια σχόλια, ότι γιατί μας αποκλείουν εμάς. Δεν το κάνανε επίτηδες προφανώς. Αν μη τι άλλο, ΠΑΕΠΑΟΚ δεν αποκλεί κανέναν. Ναι, οπότε δεν είναι δικό μας θέμα, πραγματικά. Και το Σάββατο κανονικά, ΠΑΟΚ TV θα υπάρχει και μέσα στο ΠΑΟΚ 24 και φυσικά το live το δικό μας με τα σχόλια και τα δικά μας και τα δικά σας. Ο Βιερίνη άφησε την Ολλανδία, επέστρεψε ή επιστρέφει, δεν ξέρω ακριβώς, το δρομολόγιο του στην Θεσσαλονίκη να συνεχίσει το πρόγραμμα αποθεραπείας. Ήθελε να είναι μαζί με την ομάδα δύο μέρες, το έκανε, είδε και το φιλικό. Μπήκε στο αεροπλάνο της επιστροφής. Έχει ακόμα πολύ βέβαια δρόμο μπροστά του ο Αντελίνο Βιερίνια. Συνεχίζει επί Ολλανδικού εδάφους την αποθεραπεία του Μαωρίσιο και ο Βέρμπλουμ. Επίσης έχουν αρκετό δρόμο, περισσότερο φυσικά ο Βραζιλιάνος παρά ο Σουηδός. Κάτι για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει εδώ και μέρες από 24, ότι το να δώσει το παρόν στα πρώτα επίσημα παιχνίδια φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο για το Βέρμπλουμ. Βέβαια, όταν ανεβάσαμε το βίντεο που έτρεχε την πρώτη μέρα, υπήρξαν ορισμένοι ξυπνάκηδες. Τι? Άλλα γράφατε προχθές και τώρα λέτε άλλα. Καλά τρέξιμο έκανε, δεν έκανε μαραθώνιο. Προφανώς ορισμένοι έχουν πρόβλημα με τα ελληνικά, δεν ξέρω πώς το. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Ο Μιχόγεβιτς ανακοινώθηκε από την ΑΟΕ. Μετακομίζει στη Γερμανία. Δανεικός. Ναι. Οι Γερμανοί τουλάχιστον βγάζουν ότι πρόκειται για συμφωνία ενός έτους για δανεισμό. Μόνο από τη Γερμανία έχει βγει προς το παρόν. Φαντάζομαι ότι με βάση και τη δύναμη των γερμανικών ομάδων θα κάλυψε το συμβόλαιο του ΙΑΟΕ στο 100%, να μην έχει ΠΑΟΚ τουλάχιστον να δίνει και χρήματα και στο συμβόλαιο του Μιχόγεβιτς. Αποδεικνύεται μέχρι στιγμής αποτυχημένη επένδυση. Ναι. Και στον Όφη δηλαδή δεν κατάφερε. Όχι, ποτέ να δείξει πράγματα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει περισσότερο. Ένας soft αμυντικός, χωρίς ιδιαίτερο νεύρο μέσα του. Νεαρός, χωρίς πολλές παραστάσεις όταν ήρθε. Μας πήρε στο λαιμό του ο μάντζερ του Τσίμιροτ. Ναι, νομίζω ακριβώς έτσι. Δεν βγαίνει κάθε φορά έτσι. Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί εδώ πέρα. Δεν έδειξε κάτι και στον Όφη. Οπότε τώρα πάει στη Γερμανία να δούμε αν θα καταφέρει κάτι εκεί. Ναι. Είχε χθες το ενδιαφέρον του λίγο η νεαρή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Γαϊδανίδης. Ο Γαϊδανίδης έδειξε θράσος, είχε εκεί πέρα, έτρεξε, πίεσε, το πάλεψε. Δεν θα ακούσετε από εμάς ότι έβγαλε μάτια και βγάζει κτλ. Όχι, απλά πήρε πρωτοβουλίες, δεν κρύφτηκε. Δεν ήταν ένα παιδί που τον είδες να μπαίνει με συγκεκριμένη νοοτροπία, ήτανε... Ο Δηλιανίδης μου άρεσε, αλλά πλέον δεν είναι στην κατηγορία των νεαρών ο Δηλιανίδης. Ναι. Και... είμαστε λίγο πιο... πρέπει, και οι απαιτήσεις είναι περισσότερες, δεν νομίζω να παραμείνει, δεν ξέρω. Είναι πάντως ένα παιδί με πολύ μεγάλα χαρίσματα και ταλέντο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθώσει να πείσει ότι αξίζει θέση στον ΠΑΟΚ. Το ξαναπώ, δεν έχουμε με κανέναν τίποτα. Μακάρι να πείσει τον Φερέιρα ότι μετά από μία χρονιά στον Όφη και Σούπερ Λίγκα μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας μέχρι να επιστρέψει ο Αντελίνο Βιερίνια, εφόσον υπολογίζει τον Βιερίνια ο Φερέιρα σαν back και όχι σαν extreme. Για τον Κάτσε είδα πολλά μηνύματα και σχόλια. Μια χαρά είναι ο Κάτσε. Από χθες. Μια χαρά είναι ο Κάτσε. Και νομίζω ότι είναι λίγο άδικο να στεκόμαστε στην άποψη που έχει ο καθένας ξεχωριστά για τον Κάτσε και να λέμε ότι και τόσα χρόνια ήταν στον Παναθηναϊκό δανεικός και όλα αυτά και γιατί να επιστρέψει τώρα και είναι εκατότερο επίπεδου. Αν ο Κάτσε δουλέψει στην προετοιμασία καλά και δείξει πέντε στοιχεία στον Φερέιρα και τον θέλει, δεν μπορεί να πει κάποιο κάτι. Δηλαδή, δύο προπονήσεις έχουν κάνει με τον Φερέιρα. Δεν έχει δημιουργηθεί άποψη για κανέναν. Όπως και επίσης το γεγονός ότι πολλοί σχολίασαν ότι ξεκίνησε ο Μελίσσας το πρώτο ημίχρονο και δεν άρεσε αυτό. Δηλαδή, γιατί να ξεκίνησε ο Μελίσσας? Προφανώς και θέλει να τους δει όλους ο Φερέιρα. Ναι. Δηλαδή, μην είμαστε κάπου. Okay. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Κάποια πράγματα έτσι είναι.
ο Κάτσε δίνει τη μάχη του. Στα δικά μου τα μάτια χθες ήταν normal. Σε καλή κατάσταση έδειξε να είναι. Ο κλασικός Κάτσε. Νομίζω ότι 5 πράγματα τα έδωσε. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μιλάμε για ένα παίκτη κατώτερο επίπεδο και ότι δεν μπορεί να δώσει. Αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να μείνει και να δώσει λύσεις στην πορεία της σεζόν, γιατί θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Πάρα πολλά τα παιχνίδια, θα μείνει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε με Ολλανδία, να μιλήσουμε με την Ελένη λίγο, να δούμε πώς τελείωσε η προπόνηση σημερινή στο φινάλε της εκπομπής. Ποιοι κάνανε μόνοι τους, ποιοι δεν κάνανε, τι έγινε στην προπόνηση, να πάρουμε και μια εικόνα από το σημερινό πρόγραμμα. Νομίζω έχει και απόγευμα έχει προπόνηση. Όχι, έχει ρεπό. Α, έχει ρεπό σήμερα. Ο πρόεδρος της UEFA λέει είπε αλλαγές στο Champions League για να βοηθήσουμε τους μεγάλους. Οι μεγάλοι θέλουν βοήθεια. Οι μεγάλοι θέλουν βοήθεια. Για να βοηθήσουμε τους μεγάλους. Σου το έχω εξηγήσει, αγάπη. Θα γίνει σε 2-3 χρόνια ένα όχι κλειστό εντελώς κλαμπ όπως είναι η Ευρωλίγκα. Οι θέσεις, οι κενές θα είναι 1, 2, 3 θέσεις. Και οι υπόλοιπες θα είναι καπαρωμένες από το Μάιο. Το Champions League θα τίνει να γίνει άπιαστο όνειρο. Λέει ότι υπάρχει μία σκέψη να παίρνουν αυτόματα το εισιτήριο για την επόμενη σεζόν ομάδες που θα φτάνουν ως μία συγκεκριμένη φάση του Champions League. Θα το συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. Δηλαδή, άμα φτάσει π.χ. στους 4, παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Αυτό σημαίνει πρακτικά γιατί εννοείται πως δεν θα αλλάξει το καθεστώς οι 4 πρώτοι από Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία να έχουν καπαρωμένη θέση. Αυτές είναι 16. Βάλε και τις πρωταθλήτριες άλλων χωρών που έχουν καπαρωμένη θέση. Βάλε και αυτούς που θα παίρνουν εισιτήριο αν φτάσουν σε κάποιο σημείο. Τελείωσε. Που λογικά δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ που θα φτάσει στους 8 και στους 4. Προφανώς. Τουλάχιστον τα 2-3 επόμενα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε εύκολα το πόσο άπιαστο όνειρο θα γίνει για μια ελληνική ομάδα το Champions League. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια το ποδόσφαιρο και με τις ευλογίες της UEFA που τουλάχιστον αντιστέκεται περισσότερο από ό,τι αντιστάθηκε η FIBA, αλλά δεν πάβει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ομάδων. Ομάδων όπως η Real, η Barcelona, η Juventus, η Liverpool και όλα τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Κουβέντες γίνονται κάθε χρόνο. Αυτές οι ομάδες θέλουν ολόνα και περισσότερο. Πολλές από αυτές θέλουν και να γίνει κλειστή λίγκα, να μην παίζουν καν στα πρωταθλήματά τους. Αντιστέκεται η UEFA, τους κάνει τα χατήρια για να μην πάνε στα άκρα κι αυτοί και θα ζημιωθεί το ποδόσφαιρο και στο κομμάτι αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλό λοιπόν θα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει φέτος γεύση από τους ομίλους του Champions League, να μπει στο πάρτι, να δει πως είναι η όλη διοργάνωση, να δει τι μπορεί να κάνει παραπάνω, την επόμενη χρονιά να εμφανιστεί ακόμα πιο έτοιμος και πιο δυνατός. Να είναι εκεί γύρω όταν γίνουν οι ζυμώσεις. Γιατί ξαναλέω, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει φέτος και του χρόνου να μπει στους ομίλους του Champions League. Εντάξει, θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Και άμα γίνει αυτό που λένε οι άνθρωποι. Μα θα γίνει, είναι μαθηματικά σίγουρο. Να το κουβεντιάζουν και να το λένε και δημόσια, νομίζω ότι είναι στον προγραμματισμό. Θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο. Οπότε, καλό είναι να μπει σιγά-σιγά σε αυτό. Να δεις τι βήματα θα κάνεις, σταθερά βήματα πάντα. Σου έχω ξαναπεί. Δεν έχει σημασία να πας μια σεζόν και να μην έχεις διάρκεια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα είναι. Σου είπα, 26 ομάδες από τις 32 είναι ήδη στους ομίλους. Όλο το πανηγυράκι αυτό γίνεται το καλοκαιρινό για 6 θέσεις. Του χρόνου μπορεί να είναι 4 και σε 2 χρόνια να μιλάμε για μία θέση. Ναι, δηλαδή να παίζουν 50 ομάδες το καλοκαίρι, 60. Ναι. Για μία θέση στο Champions League. Και όταν μέσα σε αυτές θα υπάρχουν ομάδες από την Ολλανδία, το Βέλγιο, μπορεί να μπουν και άλλες ομάδες από τη Βρετανία και από την Ισπανία. Δηλαδή να μπουν 4 ομίλους και 2 στα προκριματικά. Ναι, εντάξει, δυσκολεύω. Καταλαβαίνει κανείς ότι για μια ελληνική ομάδα το να μπει στους ομίλους θα είναι όχι άπιαστο όνειρο, θα είναι σχεδόν ανέφικτο. Και δεν μιλάμε για την τάση να δημιουργηθεί το Europa League 2. Για να υπάρξει και ποδόσφαιρο δεύτερης ταχύτητας. Λοιπόν, θα πάμε στο φινάλε στην Ελένη Μπούντου να μας πει πώς ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Είναι η προετοιμασία, η δημοσιογραφική ενημέρωση για τα φιλικά, την προετοιμασία,
και τα ευρωπαϊκά μάτς του ΠΑΟΚ, μια προσφορά από την Άρκον Ελλάς, η καλύτερη επιλογή για τον επαγγελματικό σας χώρο, για την τοποθέτηση ραφιών. Γι' αυτό φροντίζει η Άρκον. Θα τη βρείτε στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στο 2317-23-240. Υπάρχει υποκατάστημα και στην Αθήνα, καθώς και στο arcon.gr. Κάντε μια βόλτα για να δείτε πώς μπορεί να γίνει ο επαγγελματικός σας χώρο. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρωινή προπόνηση, η οποία ξεκίνησε με έμφαση στην φυσική κατάσταση. Ο Άμπελ Φερέιρα χώρισε το γκρουπ και βεβαίως το πρώτο κομμάτι της προπόνησης το ανέλαβε ο γυμναστής της ομάδας, ο οποίος έτσι με διάφορα σπριντάκια, είτε πιο χαλαρά είτε με μεγαλύτερη ένταση, δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές του ΠΟΚ και κατόπιν είδαμε ένα οικογενειακό διπλό με κατά βάση τις χθεσινές ενδεκάδες. Αν και ο Πορτογάλος έτσι δοκίμασε διάφορα πρόσωπα, έκανε διάφορες πρόσθεσες σε διάφορες κοινελιές. Είδαμε τον Στοκ να περνάει ως αριστερό χαφ στην πρώτη ενδεκάδα, σε αυτήν που είδαμε δηλαδή το πρώτο μέρος, και τον Πίσεσβερ να μπαίνει στην ομάδα, στην δεύτερη ομάδα, αυτήν που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, στην επίθεση, ως παρτενέρ του Μαρκόφσκι. Είδαμε τον Ροντρίγκο Σουάρες να αλλάζει πλευρά, αυτό που είχε γίνει και χθες μετά το 85, εκεί που βγήκε ο Δελιγιαννίδης, μπήκε ο Τσιγκάρας και μετατοπίστηκε ο Ροντρίγκο από τα δεξιά στα αριστερά, το είδαμε και σήμερα. Είναι και αυτό ένα ενδεικτικό των σκέψεων και της λειτουργίας του Πορτογάλου, ο οποίος δοκιμάζει διάφορα πρόσωπα, αλλάζει, μετατοπίζει, δίνει χρόνο, θέλει να δει πράγματα, θέλει να βγάλει συμπεράσματα, και νομίζω ότι γι' αυτόν, όπως τουλάχιστον παραδέχτηκε χθες, αυτό θα γίνει απόλυτα μέσα από τους φιλικούς αγώνες. Σήμερα έχει δώσει ρεπό το απόγευμα στους ποδοσφαιριστές του. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε ιδιαίτερα φορτσάτος, μπήκε με πολύ μεγάλη ένταση στην προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους. Οπότε σήμερα το ιδανικό για τους ποδοσφαιριστές είναι να πάρουν κάποιες πρώτες ανάσες. Λάμπρου δεν είδαμε, όπως δεν είδαμε και χθες στο φιλικό, γιατί έκανε θεραπεία, οπότε δεν βγήκε καθόλου στο γήπεδο. Σε αντίθεση με τον Λάμπρου είδαμε τον Πέλκα, τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος και εκείνος έχει κάποιες ενοχλήσεις. Από εκεί και πέρα η προπόνηση ολοκληρώθηκε με εκτελέσεις πέναλτι σε Πασχαλάκη, Μελίσσα, εναλλάξει οι τέσσερις τερματοφύλακες. Αυτό το γκρουπ πήγαιναν κάτω από τα δοκάρια και οι ποδοσφαιριστές ένας-ένας πήγαιναν έτσι για σε πιο χαλαρωτικό πρόγραμμα και εκτελούσαν πέναλτι, θέλοντας να κοροϊδεύσουν, θέλοντας να κρεμάσουν, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης. Αυτά από την πρωινή προπόνηση. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε δεν έχει ομάδα πρόγραμμα το απόγευμα, ελεύθεροι παίκτες, ελεύθεροι κι εσείς. Δεν έχει, ελεύθερο πρώτο ρεπό. Ευκαιρία για πρώτη βόλτα. Έχετε κανονίσει κάτι στα κοντά ή θα κάνετε κανένα ταξιδάκι πιο μακρινό? Άμα προλάβουμε θα δούμε. Δεν έχουμε δει ούτε στα 5 μέτρα τι υπάρχει από εδώ, η αλήθεια είναι. Ωραία. Οπότε καλή ευκαιρία αυτά σήμερα να γυρίσετε λίγο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ελένη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από την Ελένη Μπούντου. Φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε τις κιτάλες στο Γιώργο Παναγιωτίδη μέχρι και τις 3. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς, καλό μεσημέρι.